Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή». Είμαι η Έφη Μάνου και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Καλωσορίζουμε σήμερα την πρώτη ημέρα του χειμώνα. 1η Δεκεμβρίου ξημερώνει. Είμαστε εδώ σε αυτό το όχι και τόσο κρύο βράδυ. Ο καιρός λίγο έχει μαλακώσει. Και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ και μία φίλη μου εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε παρεούλα μαζί αυτή την εκπομπή. Άννα, καλωσόρισες στο στούντιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλώς βρήκα, Έφη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ πέρα. Ξενύχτησα κι εγώ. Μ' αρέσει το ξενύχτη δηλαδή. Και χαίρομαι που σε κάνω παρέα αυτό το βράδυ. Εγώ χαίρομαι ακόμα πιο πολύ, Άννα μου, γιατί με παρέα όλα γίνονται καλύτερα. Ελπίζω να περάσουμε όλοι καλά, θα έχουμε πολύ κουσκούς, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με απαλά τραγουδάκια, θα πάμε σε πιο χορευτικά και θα καταλήξουμε να ακούμε λαϊκά αυτά που μας αρέσουν για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, «Τα κλειδιά», αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές μας. Καλή ακρόαση! Συνεχίζουμε, φίλοι μου. Είμαι η Έφη Μάνου και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή». Άλλη μία εκδρομή ξεκίνησε εδώ στην αρχή του χειμώνα. Παρέα μου σήμερα η Άννα. Άννα, που είναι η κερκίδα μας σήμερα, δεν βλέπω τηλεφωνήματα. Ναι, πάρτε τηλέφωνο, αφιερώστε τραγούδια. Θα σας αφιερώσουμε κι εμείς βέβαια. Λευτέρη, ξέρεις εσύ. Κώστα και Γιώτα, ξέρω ότι πίνετε το κρασάκι σας. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Θα σας αφιερώσω και τραγούδι βέβαια πάλι και εσάς. Θα σας δώσουμε το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. Μπορείτε να βγείτε και ζωντανά στον αέρα αν θέλετε. Εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, να σας κάνουμε παρεούλα. Το τηλέφωνο μας είναι 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Το είπα καλά. 697-29-60606. Λοιπόν, μπορείτε να καλείτε, να κάνετε τις αφιερώσεις σας, τα σχόλιά σας. Επίσης υπάρχει και το mail του σταθμού, λατινικά radio@eolas.org. Υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook που είναι «Μουσική εκδρομή». Οπότε δεν έχετε λόγο να μην επικοινωνήσετε μαζί μας. Ελάτε, ξέρω ότι με ακούτε κάποιοι από εκεί. Αφιερωμένο στο Δημήτρη, τον καινούριο ακροατή μας που μας ακούει σήμερα. Δημήτρη, ξέρεις ποιος είσαι, που μόλις μου έστειλες μήνυμα. Καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε. Κανείς δεν θα μπορέσει μου. Νομίζω ότι σας αρέσουν οι επιλογές μας εδώ από τα μηνύματα που βλέπω στο Facebook. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, για την Εύη και την ακριβή εκεί που μας στέλνουν φατσούλες, μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, που ξενυχτάτε μαζί μας. Ανούλα, τι θα πεις στην Εύη και στην ακριβή? Να είναι καλά, να χουχουλιάσουν στο κρεβάτι και να μας ακούνε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ στην πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρωμα του χειμώνα ουσιαστικά, έτσι, 1η Δεκεμβρίου έχουμε ήδη. Αυτή την ώρα δεν είναι για να λες ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα. Νιώθεις καλησπέρα, αλλά είναι καλημέρα, έτσι, Άννα? Ακριβώς έτσι. Εμείς είμαστε εδώ κοντά σας, περνάμε πολύ όμορφα, γιατί είπαμε με παρέα όλα είναι καλύτερα.
Χαίρομαι που έχω την Άννα εδώ μαζί μου και δεν είμαι μόνη. Θα συνεχίσουμε, από ό,τι βλέπω, να ακούσουμε Μαραβέγια, που είναι και επίκαιρος. Και μ' αρέσει αυτό το κομμάτι πολύ, σας το αφιερώνω. Για τον Νίκο και την Άννα που σίγουρα ακούν, αν ακούτε πάρτε τηλέφωνο, μπορείτε να βγείτε ζωντανά στον αέρα για την Μπέλα που ακούει. 697-29-60-606 WhatsApp είναι, ή αν θέλετε στο Facebook στη σελίδα Μουσική Εκδρομή, 697-29-60-606. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ήδη πέρασαν 20 λεπτά από την αρχή της εκπομπής. Να καλημερίσω, καλησπερίσω τη Μαρία που μας ακούει. Μαρία, μην παίζεις με τα χρώματα. Άκου τα τραγουδάκια τα ωραία που βάζουμε εδώ. Η Μαρία μας είναι, Άννα. Ναι, Μαρία, άκου. Τα χρώματα είναι χρώματα. Η μουσική όμως... Ναι, την απασχολούν τι χρώματα θα βάλει εκεί στην ομάδα, στο link. Λοιπόν, να συνεχίζουμε με τον Δήμο Αναστασιάδη, με σένα πλάι μου. Ξεκινάμε έτσι, Άννα, απαλά, όμορφα. Θα πάμε μετά σε χορευτικά κομμάτια. Έχεις κατά νου να πούμε τίποτα, να συζητήσουμε τίποτα? Νιώθεις τη διάθεση να κάνουμε λίγο κουσκούς? Θες να το σκεφτείς λίγο? Να σου πω. Ναι, να το σκεφτώ. Να το σκεφτείς. Θα σου δώσω λίγο χρόνο να πιάσουμε κανένα θέμα συζήτησης. Εσείς μπορείτε να καλείτε, να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ένας θαραλέος, βρε παιδιά, να βγει στον αέρα. Όχι μόνο μηνύματάκια. 697-29-60-606. Στο παιχνίδι της ζωής το μαζί. Σήμερα, απόψε, όπως προείπα, έχω τη χαρά να έχω μαζί μου στο στούντιο τη φίλη μου την Άννα. Με την Άννα ανήκουμε στην ίδια ομάδα στο θεατρικό εργαστήρι του Άρατου και με όλη την υπόλοιπη παρέα, την κερκίδα μας που λέω εγώ, που μας παρακολουθούν και μας ακούνε αυτή την ώρα. Περνάμε υπέροχα, το χρωστάω στην Άννα το ότι ασχολήθηκα με το θέατρο και θα την ευγνωμονώ πάντα γι' αυτό. Να μην περιαυτολογήσω, αλλά για μένα το θέατρο είναι η μεγάλη μου αγάπη και το ραδιόφωνο έρωτάς μου. Χαίρομαι, Άννα, να στο ξαναπώ που είσαι εδώ. Θες να κουβεντιάσουμε τίποτα πριν να ακούσουμε την επόμενη επιλογή που είναι και πολύ ωραία? Να μιλήσουμε για ανθρώπινες σχέσεις, να μιλήσουμε για κάτι ελαφρύ, να μιλήσουμε για την αγάπη, για τον έρωτα. Εμένα θα πω κάτι που με προβληματίζει στα μέσα μαζικής δικτύου, στα Facebook και αυτά, που βγαίνουν όλοι πικραμένοι, τους έχουν προδώσει, έχουν αυτά, δηλαδή αυτοί είναι οι καλοί και οι άλλοι είναι οι κακοί. Ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί, ρε παιδιά? Εμείς δεν προδώσαμε κανέναν, δεν στεναχωρέσαμε κανέναν. Για να τα δούμε λιγάκι. Τι λες και εσύ, Άννα? Συμφωνώ, όλοι έχουμε το μερτικό μας στην προδοσία, στο να πληγώσουμε κάποιον. Ναι, εμείς δεν πληγώσαμε δηλαδή ποτέ κανέναν. Μα βγαίνουν όλοι πληγωμένοι, οι προδομένοι, οι καλοί, οι κακοί. Ποιοι είναι, ρε παιδιά? Εμείς είμαστε και οι καλοί, εμείς είμαστε και οι κακοί. Και τελικά... Ακριβώς αυτό. Τελικά είμαστε μία ομάδα και δεν το έχουμε καταλάβει. Βασικά θέλουμε τα ίδια πράγματα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να τα βρούμε? Προσωπικά πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες φιλίες βγαίνουν μέσα από ομάδες, όπως είμαστε εμείς στο θέατρο,
Όπως είναι στο στρατό, όπως είναι στο σχολείο, άνθρωποι με τα ίδια ενδιαφέροντα, με το ίδιο, με τις ίδιες έννοιες. Τι λες κι εσύ? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ συγκινητικό το πώς κάνεις φίλους σε ομάδες και πώς ενώνεις όταν έχεις έναν σκοπό συγκεκριμένο. Όταν έχεις πάρα πολλά κοινά και είναι πολύ, είναι μαγικό. Ζωή, ναι, η ζωή ομορφαίνει με τους φίλους. Σίγουρα. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε και αυτοί που λένε δεν έχουμε φίλους και πόσο φίλοι είναι. Εντάξει, εμείς πόσο φίλοι είμαστε? Ναι. Εμείς είμαστε τέλειοι? Όχι, δεν είμαστε τέλειοι. Προσπαθούμε. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνος του. Έτσι είναι, και η αλήθεια είναι ότι άμα δεν κάνεις πρώτα την αυτοκριτική σου, δεν μπορείς να κρίνεις τους άλλους. Έτσι πρώτα πιστεύω θα δεις τι έχεις κάνει, τι έχεις προσφέρει, τι δεν έχεις προσφέρει και μετά θα κρίνεις τους άλλους. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μετά. Ναι. Θα ακούσουμε. Ναι, πες μου. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι, ναι, σε ένα αγαπημένο μου ζευγάρι. Βεβαίως. Τον Γιάννη και την Ιωάννα, που ξέρω ότι μας ακούνε. Τους το αφιερώνω κι εγώ με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Θα ακούσουμε μια πολύ ωραία διασκευή. Σας την αφιερώνω. Μια πολύ ωραία διασκευή ακούσαμε. Έλπη μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρω το τραγουδάκι σου. Σου υπόσχομαι την επόμενη φορά όμως. Η Έλπη είναι μαζί μας. Γεια σου, Άννα. Έλπη. Όλα τα κορίτσια μας εδώ. Μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο μας για αφιερώσεις, σχόλια, για ό,τι άλλο θέλετε. Να μας πείτε, να βγείτε ζωντανά, όχι μόνο με μηνύματα. 697-29-60606. Το τηλέφωνο είναι WhatsApp. Υπάρχει ακόμα και η σελίδα μας στο Facebook Μουσική Εκδρομή, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, Ανούλα, να ακούσουμε 2-3 ακόμη έτσι απαλά και να πάμε στα πιο χορευτικά, έτσι να ανέβουμε λίγο, για να μην ειστάξουν και οι ακροατές μας. Λοιπόν, να αφιερώσω στον Δημήτρη, στην Ειρήνη που ελπίζω να μας ακούνε, στη Βούλα, στην Πέλα που μας ακούει σίγουρα. Πέλα, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο να βγεις στον αέρα? Το υποσχέθηκες. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο, θα ακούσουμε 2-3 ακόμη έτσι απαλά, μετά θα πάμε σε χορευτικά και φυσικά θα κλείσουμε με λαϊκά βαριά. Τι είδους μουσική ακούς, Άννα μου, εσύ? Όλα τα είδη. Τα πάντα? Πάντα, πάντα. Κάτι που όλα. Να σ' αρέσει, ένας καλλιτέχνης που να σ' αρέσει ιδιαίτερα? Πολύ. Πολύ. Ιδιαίτερα μ' αρέσουν οι Γαλάνοι, Αλεξίου. Οι παλιοί τραγουδιστές. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά όμως τα κομμάτια μεγάλωσε. Που παίξαμε δεν ήταν ωραία? Αυτά τα νέα παιδιά, τα ταλαντούχα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αγαπάμε τους νέους καλλιτέχνες, έχουν και αυτοί πολλά να δώσουν. Και πολλοί από αυτούς που αξίζουν θα μείνουν, φαντάζομαι, αυτούς που αγαπάει ο κόσμος. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είναι η Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου, που έχω καλεσμένη σήμερα τη φίλη μου Άννα εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί όπως προείπα, με παρέα όλα είναι πιο ωραία. Σας άφησα λίγο να χαλαρώσετε. Μη μου χαλαρώσετε όμως πολύ και κοιμηθείτε. Σε λίγο θα μπουν, σε πολύ λίγο, 1-2 κομμάτια θα βάλω και μετά θα πάμε σε χορευτικά, λίγο να ανέβουμε. Χαίρομαι πολύ σήμερα γιατί έχω την Ανούλα κοντά μου, τη φίλη μου, και ακόμα πιο πολύ χαίρομαι γιατί βλέπω στην παρέα μας το Χριστίνακι. Χριστίνα, μεγάλη μου τιμή. Σ' αγαπάμε, Χριστίνα. Άννα, η Χριστίνα μας ακούει επιτέλους. Α, Χριστίνα, φιλιά πολλά, Χριστίνα. Φιλάκια πολλά.
να καλημερίσω όλα τα κορίτσια εκεί της ομάδας, την Έλπη, τη Σοφία, τη Μαρία, την Ακριβή. Ακριβή, σου έχω μία έκπληξη σε λίγο μόνο για σένα. Να αφιερώσω στον Πρόδρομο, που δεν ξέρω αν μας ακούει σήμερα. Πρόδρομε, αν ακούς, στείλε ένα μήνυμα. Επίσης, να έχουμε ένα προβληματάκι στην Περαία, να οι φίλοι σου στην Περαία δεν μας δεν ακούνε. Και εγώ μια φίλη που έχω στην Περαία δεν ακούει. Ελπίζω να διορθωθεί το πρόβλημα και να μας ακούσει. Εντάξει, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στο δίκτυο, δεν ξέρω. Ελπίζω να λυθούν σύντομα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που είστε στην παρέα. Το επόμενο κομμάτι μ' αρέσει πολύ και νομίζω ότι πολλοί έχουμε ταυτιστεί μαζί του σε κάποιες στιγμές της ζωής μας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Για ακούστε το να μου πείτε τη γνώμη σας. Αν θέλετε να καλέσετε το τηλέφωνο, να βγείτε και ζωντανά στον αέρα, υπάρχει ένα WhatsApp στη διάθεσή σας. 697-29-60606. Λοιπόν, τι λέτε, έχετε ταυτιστεί ποτέ με αυτό το κομμάτι, εσύ Ανούλα? Ναι, έχω ταυτιστεί όταν το πρώτο άκουσα, δεν ξεκολούσα. Φοβερό κομμάτι της Αλεξίου, έπιασε νομίζω κάποιες ευαίσθητες κορδές των ανθρώπων, ειδικά των ανθρώπων που είναι μόνοι σε κάποια περίοδο της ζωής τους, και υπάρχουν πολύ μόνοι άνθρωποι. Οι σχέσεις έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες τα τελευταία χρόνια και αναρωτιέμαι γιατί βάζω και το ερώτημα στον εαυτό μου, γιατί γίναμε τόσο καχύποπτοι, τόσο δύσκολοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει μια καχυποψία γενικά, υπάρχει, δεν ξέρω. Ναι, φίλε, αυτό ισχύει. Αυτό και εγώ δεν ξέρω γιατί έχουμε γίνει πολύ καχύποπτοι όντως. Εγώ θα έλεγα και πολύ εγωιστές. Ναι. Νομίζω από εκεί ξεκινάει. Συμφωνώ. Ο εγωισμός είναι ο χειρότερος εχθρός της αγάπης. Πιστεύω ότι μόνο αγάπη χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Σαφώς όλες οι ώρες δεν είναι το ίδιο. Κουραζόμαστε πάρα πολύ, οι ευθύνες είναι πολλές. Μας έχουν κάνει υπερκαταναλωτικούς. Ενώ η ουσία της ζωής είναι σε πολύ απλά πράγματα. Ακόμα και όταν χάνουμε ανθρώπους που αγαπάμε, αυτά που μας λείπουν από αυτούς είναι τα απλά πράγματα. Έτσι είναι, Έφη. Ένας καφές, μια παρέα, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, αυτή η αγκαλιά που τόσο τη ζητάνε όλοι, και όμως είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να βρεθεί σήμερα. Γιατί γίναμε έτσι? Είναι πολύ τραγικό. Είναι οι κοινωνίες εγωκεντρικές που ενισχύουν το εγώ και ρίχνουν μεγάλη αξία στα υλικά αγαθά. Εκεί είναι το παιχνίδι. Και έτσι μας έχουν απομακρύνει. Εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος που η ομάδα μας είναι τόσο γερή είναι γιατί μέσα στα πλαίσια των μαθημάτων κάνουμε και πολλές αγκαλιές. Πολλές αγκαλιές που δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι απέναντί μας, με ποιον θα παίξουμε, με ποιον θα κάνουμε το μάθημα. Μας ενδιαφέρει μόνο να αγκαλιαστούμε. Δηλαδή, είναι ψυχοθεραπεία. Το θέατρο, ναι, παιδιά, είναι ψυχοθεραπεία. Ναι, το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους σας. Σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι που θα είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ακριβή. Ακριβή για σένα, ξέρω πόσο πολύ σ' αρέσει. Και μετά θα πάμε σε πιο χορευτικά, έτσι να ανεβάσουμε λίγο το κέφι μας, να ξυπνήσετε και λίγο, μην μας πάτε για ύπνο. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου και καλεσμένη τη φίλη μου την Άννα, εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Και το WhatsApp που σας περιμένει για σχόλια, αφιερώσεις και παρατηρήσεις είναι το 697-29-60606. 697-29-60606.
6-0-6-0-6, αλλά και η σελίδα μας στο Facebook Μουσική Εκδρομή. Ακριβή για σένα, αφιερωμένο εξαιρετικά. Μα το ήξερα ακριβή, γι' αυτό σου το αφιέρωσα, το ήξερα ότι σου αρέσει το κομμάτι. Λοιπόν, αρκετά όμως εδώ, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και κάτι χαρούμενο, να ανέβουμε λίγο, ναι. Να ανέβει η διάθεσή μας. Ναι. Ήδη είναι μια πολύ ωραία βραδιά, η πρώτη βραδιά του χειμώνα είναι σήμερα, 1η Δεκεμβρίου. Ναι, καλό μήνα σε όλους, να καλωσορίσουμε τον χειμώνα. Ας ελπίσουμε να μην είναι βαρύς ο χειμώνας. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας παντού στο Facebook. Εδώ υπάρχει και το mail του σταθμού που είναι με λατινικά radio παπάκι eoelas.org. Υπάρχει το WhatsApp 697-29-60606. Υπάρχει και η σελίδα μας Μουσική Εκπομπή στο Facebook. Λοιπόν, ας αλλάξουμε διάθεση τώρα και ας ακούσουμε κάποια πολύ χαρούμενα κομμάτια αφιερωμένα σε όλους όσους μας ακούτε και μας κρατάτε συντροφιά στον πρόδρομο που ακούει. Το ήξερα ότι ακούς πρόδρομε. Στα κορίτσια μας εκεί, το Χριστινάκι, την Εύη, την Ακριβή, τη Σοφία, τη Μαρία, την Βενετία, την Κλεοπάτρα. Είμαστε και πολλές. Τη Μαρία Ζή, τη Μαρία Φή, τη Μαρία. Έχουμε και πολλές Μαρίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να ανέβουμε λίγο, να ανέβει η διάθεσή μας. Έχω καρά και πάω στα αστέρια και στα αστέρια και πετάω, μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Καλά, περιττό να σας πω τι γίνεται εδώ στο στούντιο. Άλλο πράγμα, να κάνεις εκπομπή με παρέα. Το έχουμε ρίξει το χορό, εγώ και η Ανούλα εδώ. Τελικά είδες ένα τραγούδι πώς αλλάζει τη διάθεση του ανθρώπου. Αυτό είναι αλήθεια. Φέραμε όχι μια γυροβολιά, 10. Περνάω υπέροχα εδώ με την Ανούλα. Ελπίζω να περνάτε κι εσείς εκεί καλά. Σίγουρα είναι διαφορετικά η αίσθηση όταν είναι κάποιος δίπλα σου. Και περνάμε ωραία. Αν δεν περάσουμε εμείς ωραία, πώς θα περάσουν οι ακροατές. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία βραδιά. Τη βραδιά, ξημέρωμα το σημερινό. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνυματάκια σας, θα τα δω με την ησυχία μου κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με βομβαρδίζετε, που μας βομβαρδίζετε εδώ με μηνύματα αγάπης και εμείς σας αγαπάμε πολύ και χαίρομαι που ξενυχτάτε μαζί μας, ενώ ξέρω ότι θα πάτε στη δουλειά το πρωί. Ελπίζω... Ελπίζω να μην μας... να μην μας κλείσαν. Ναι, εντάξει. Ελπίζω να μην είναι και τόσο μεγάλο το ξενύχτη. Εμείς την παρεούλα σας τη θέλουμε πάντως. Αφιερωμένο σε όλους εσάς, η Έλπη νομίζω εκεί χαρίζει στα παιδιά. Α, την Άννη μας. Η Άννη μας που τώρα ήρθε στην παρέα μας ή δεν ξέρω αν μας άκουγε από την αρχή. Η Άννη, παιδιά, σας χαρίζει το επόμενο κομμάτι σε όλα τα ρατόπουλα με πολύ αγάπη. Άννη, ακούει και ο Πάνος εκεί. Αν είναι εκεί ο Πάνος, τα χαιρετίσματά μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν μας ακούτε από την αρχή. Εμείς εδώ συνεχίζουμε έτσι με κάποια κομμάτια να ανέβουμε λίγο και θα κλείσουμε το πρόγραμμα με βαριά λαϊκά, έτσι καρά και τα λοιπά. Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω. Είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαστε ζωντανά εδώ μαζί σας. Ξημερώματα Παρασκευής. Παρασκευής ξημερώματα. Νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι σας κρατάμε καλή συντροφιά. Αν σας αρέσει η εκπομπή, μπορείτε να την ακούτε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.
Μπορείτε να έρθετε να κάνουμε και εκπομπή μαζί. Κουσκούς. Σήμερα είναι η φίλη μου η Άννα εδώ και με έκανε πολύ ευτυχισμένη. Τελείως διαφορετικά νιώθω που την έχω κοντά μου. Είναι αγαπημένη φίλη. Σε όλους εσάς που ακούτε εκεί, να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι. Θα ακούσουμε ακόμα έτσι κανένα δυο ανεβαστικά, να το πούμε, χαρούμενα ανεβαστικά τραγούδια. Χαρούμενα. Χαρούμενα. Και μετά θα πάμε σε λαϊκά για να κλείσει η βραδιά μας. Ανούλα μου, έχεις να πεις κάτι στους ακροατές μας? Ακούν οι φίλοι σου πριν που είχαν πρόβλημα? Ναι, τώρα ακούνε. Ναι, και εμένα έτσι μου είπε η φίλη μου ότι ακούνε. Υπάρχει το τηλέφωνο μας που μπορείτε να καλείτε, 697-29-60606. Δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλους σας, θα το κάνω. Βουλίτσα μου, τώρα είδα το μήνυμά σου. Καλή ακρόαση, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις από την πρώτη μου εκπομπή και μ' ακούς. Φιλιά στο Δημήτρη, στην Ειρήνη, που πιθανόν δεν είναι εκεί, λείπουνε, αλλά εντάξει, αν μας ακούνε. Βούλα, καλή ακρόαση και σε σένα. Άννη, Έλπη, Ακριβή, Μαρίες, Σοφίες. Ο Φιλίπ πού είναι, δεν ήρθε στην παρέα μας? Δεν ήρθε. Δεν ξέρω. Και ο Γιώργος είχε πει ότι θα ερχόταν στην παρέα μας. Αν μας ακούτε, στείλτε μας το στίγμα να δούμε. Να δούμε ένα χεράκι, κάτι. Ναι, ναι. Άννα μου, θες να πεις κάτι στους ακροατές? Περνάς καλά? Θέλω να στείλω και εγώ τους χαιρετισμούς μου. Περνάω πάρα πολύ καλά, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Σε ευχαριστώ, Έφη. Τίποτα, αγάπη μου. Και η ατμόσφαιρα, νομίζω, επειδή γνωριζόμαστε, κάνουμε παρέα, είναι οικεία, είμαστε μόνες εδώ, απολαμβάνουμε τα τραγουδάκια, κάνουμε κουσκούς, έχουμε τα μηνυματάκια των φίλων, ό,τι πιο όμορφο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους. Συνεχίστε να είστε μαζί μας. Μην κοιμηθείτε λίγο ακόμα. Ναι, λίγο ακόμα. Διακόπηκε λίγο απότομα. Πιάσαμε την κουβέντα εδώ με τη φίλη την Άννα, να μας συγχωρείτε. Πάνω αφιερωμένο για σένα, από ό,τι έμαθα, είσαι φαν της εκπομπής μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Άννη, και για σένα φυσικά, αφιερώνει η Άννη σε όλους σας εκεί, αλλά και τα κορίτσια Άννη σου αφιερώνουν το επόμενο τραγούδι. Θα ακούσουμε άλλο ένα κεφάτο τραγούδι και μετά θα πάμε σε πιο λαϊκά. Αρκετά ανεβήκαμε. Ναι. Είναι και ξημερώματα. Θα πάμε για ύπνο, να μην μας πιάσει και η υπερένταση. Άννουλα μου, έχεις να αφιερώσεις, να μας πεις κάτι? Και εγώ θέλω να αφιερώσω και να πω χαιρετίσματα στον Πάνο και στην Άννη, που είναι αγαπημένοι φίλοι. Και να είναι καλά. Να βάλω το Έφη να ακούσουμε. Ναι, επίσης να πω στο Χριστινάκη, δεν ξέρω αν μας ακούει. Παιδιά, λυπάμαι, δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Με κατακλείζεται με αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα σας απαντήσουμε όμως όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Εμείς είμαστε πολύ καλά εδώ. Μια χαρά είμαστε. Νομίζω περνάμε καλά. Περνάμε, θα ακούσουμε πάρα το ωραία επόμενο πολύ χορευτικό κομμάτι και είναι από τα τελευταία έτσι χορευτικά. Μετά θα πάμε σε άλλο είδος τραγουδιών. Στο Χριστινάκι να πω και πάλι την Ακριβή, την Έλπη, Σοφίες, Μαρίες και τα λοιπά. Ο Γιώργος δεν ξέρω αν μας ακούει γιατί δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο Βασίλης δεν ξέρω αν μας έχει ακούσει καθόλου. Βασίλη, αν μας ακούς, στείλε ένα μήνυμα για την Μπέλα που έφτιαξε η σύνδεσή της. Νομίζω ότι μας ακούει τώρα. Για όλους εσάς, απολαύστε το. Μερακλώσατε, κοριτσάκια μου. Από ό,τι βλέπω στα μηνύματα, περνάτε καλά και χαίρομαι. Άρε, Ακριβή, στο γάμο σου να δεις τι τραγούδια θα παίξω. Δεν το ξέρω ότι θέλετε και τέτοια χορευτικά κομμάτια. Θα το έχω στα υπόψη μου.
Αλλά είπαμε σήμερα θα ξεκινήσουμε με απαλά, θα πάμε στα χορευτικά και μετά στα λαϊκά. Να καλύψουμε όλα τα γούστα. Προς το παρόν προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι τα γούστα σας για να είστε ευχαριστημένοι όλοι. Και η ώρα επειδή περνάει πρέπει και να χαλαρώσουμε, να κοιμηθούμε. Εγώ είμαι ήδη ευτυχισμένη που μένετε ως αυτή την ώρα μαζί μας. Άννα μου, ναι. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία εδώ στο στούντιο, θα μας ξανάρθεις? Θα ξανάρθω σίγουρα. Ωραία, ωραία, θα οργανωθούμε καλύτερα. Ναι. Θα συγχρονιστούμε εδώ να κάνει κάποια πράγματα η μία, κάποια η άλλη, γιατί έρχονται σοριδών τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Αλλά αυτό πραγματικά είναι κάτι που μας χαροποιεί, ναι, έτσι. Ναι. Χαιρόμαστε, και χαιρόμαστε που περνάτε καλά μαζί μας. Ανταπόκριση και έχουμε επαφή μαζί σας. Ναι, είπαμε, αν δεν περνάμε εμείς καλά, πώς θα περνάει ο κόσμος. Πρώτα πρέπει να περνάμε εμείς καλά, να είμαστε εμείς καλά για να το μεταδώσουμε. Η χαρά, η αγάπη, τα συναισθήματα, όλα αυτά είναι μεταδοτικά. Αν σας περάσαμε μια ωραία ατμόσφαιρα, αυτό είναι ευχής έργων. Ναι, μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στα πιο λαϊκά. Σε όλους τους ακροατές που είναι εδώ, είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε και πιο λαϊκά τώρα. Μην γκρινιάζετε, η ζωή δεν έχει μόνο ταχτριντή. Ακούστηκε αυτό το ερωτικό κομμάτι. Λίγο να χαλαρώσουμε, σε λίγο θα πάμε για ύπνο. Με παίρνουνε τα δάκρυα, οι καημοί και τα παράπονα, και νιώθω τη ζωή μου να τελειώνει. Λυπάμαι για τη Εντάξει, τον ταχτυρντή είπαμε είχε πιο πολύ πλάκα, αλλά συνεχίζουμε με λαϊκά. Το επόμενο κομμάτι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για την Άννα που της αρέσει εδώ και για όλους εσάς βέβαια και για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στη μουσική μας εκδρομή κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 και 2 μετά τα μεσάνυχτα. Εντάξει, Ακριβούλα, πιστεύω να είσαι ευχαριστημένη. Βλέπω εδώ στα μηνυματάκια Ακριβή και Εύη, πιστές και σταθερές. Έλα κάτσε, Άννα μου. Όπως βλέπεις, η Εύη και η Ακριβή μας ακούνε ακόμη. Ο Θωμάς δεν ξέρω αν μπήκε στην παρέα μας. Θωμά, αν μπήκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Η Άννη δεν ξέρω αν μας ακούει. Άννη πάνω, τα χαιρετίσματά μας. Συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, ακόμη ένα τραγούδι έτσι αγαπησιάρικο για τους ερωτευμένους, που αν είστε ερωτευμένοι πολύ καλά κάνετε. Άννα μου, εσύ είσαι ερωτευμένη? Όχι αυτό τον καιρό. Θα ήθελες όμως? Θα ήθελα. Όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι το θέλουν, σου το εύχομαι Άννα μου, με το καλό να σου χτυπήσει ο έρωτας στην πόρτα. Είναι φοβερό συνέστημα και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα ακούσουμε ακόμα ένα ερωτικό τραγουδάκι και μετά το βαρύ πυροβολικό που δεν θα σας πω ακόμα ποιο είναι. Περιμένω από την αρχή της εκπομπής για να το βάλω. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Πελίτσα μου, είσαι ακόμα εδώ? Δεν ξέρω. Όσοι είστε ακόμα ξύπνοι, στείλτε μου τα μηνυματάκια σας. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε, ειδικά εσείς που θα ξυπνήσετε νωρίς. Δεν ξέρω, η δική σου παρέα να θα ξυπνήσει νωρίς? Ναι, κάποιοι από αυτούς. Πρέπει να σου πω ότι βλέπω εδώ ένα μήνυμα από τη Χριστίνα. Είμαι εδώ ακόμα. Το Χριστινάκι. Ναι, ναι. Δεν... Φιλιά, φιλιά, πολλά. Ναι, Χριστίνα, βοήθησέ με, γιατί είναι στην άκρη εκεί τα μηνύματα. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορώ να φτάσω. Χριστινάκι μου, μεγάλη μας τιμή. Σ' αγαπάμε, στο είπαμε. Ναι, σ' αγαπάμε πολύ, Χριστίνα. Και ευχαριστούμε για αυτά που
μας μαθαίνεις. Να μας φέρεις και το Βασίλη στην παρέα, Χριστινάκη. Ο Βασίλης πού είναι, δεν μας κατατέχετε. Το θέλαμε να ακούσουμε ένα και το Βασίλη στην εκπομπή. Λοιπόν, παρόλο που στέλνουν πολλά μηνύματα, δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο να βγει στον αέρα. Είναι απαράδεκτο για ανθρώπους που σπουδάζουν θέατρο, που είναι σε θεατρικό εργαστήριο, να ντρέπονται να βγουν στον αέρα. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Ναι. Δεν σας είχα για τόσο ντροπαλές. Εκεί κάνουμε τα πίστευτα στο θέατρο Άρατος. Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει το τηλέφωνό μας, να βγει και ζωντανά στον αέρα. Είμαι η Έφη Μάνου και έχω συντροφιά τη φίλη μου την Άννα σήμερα, που έκανε την ατμόσφαιρα πολύ ζεστή και όμορφη. Φυσικά είναι και ένα ωραίο ξημέρωμα έξω. Ο καιρός είναι πολύ μαλακός. Καλωσορίζουμε τον χειμώνα που ήρθε. Είναι πρώτη πια Δεκεμβρίου. Ναι. Σε 10... Φτάσαμε πρώτη Δεκεμβρίου. Σε 11 μέρες έχω και γενέθλια, δεν λέμε πόσο. Το ξωτίνα. Λοιπόν, ωραίος μήνας ο Δεκέμβριος. Έρχονται οι γιορτές. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε ακόμη ένα ερωτικό κομμάτι, Χριστινάκη, για σένα και για όλα τα κορίτσια εκεί και τα αγόρια που μας ακούνε, όσα μας ακούνε. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε να έχω μία δυναμία τέτοιες ώρες στον Καρά. Θα ακούσουμε Βασίλη Καρά. Από το βορρά μέχρι το νότο, δεν βρήκα να σ' αγαπώ, να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο. Ανούλα μου, πολύ ερωτικό κομμάτι. Ο Καράς δείχνει να υποφέρει σε αυτό το τραγούδι. Τα έχει δώσει όλα για τον έρωτα. Εσύ, Άννα μου, τι πιστεύεις, αξίζει να τα δίνουμε όλα στον έρωτα? Και βέβαια αξίζει, Έφη. Άμα δεν τα δώσεις όλα στον έρωτα, πώς θα τα δώσεις? Δηλαδή, πώς θα το καταλάβεις, πώς θα το νιώσεις, πώς θα... Η ζωή είναι αυτή. Ναι, αλλά η Άντζελα έρωτας λέει το άλλο. Τα έδωσε όλα και έμεινα στον Άσο. Μήπως έχει και η Άντζελα δίκιο? Μπορεί να έχει, έχει δίκιο. Αλλά και να μείνεις στον Άσο, θα τα έχεις δώσει όλο και θα έχεις νιώσει... Στο κάτω-κάτω της γραφής έρωτα αξίζει να καταστραφείς. Οπότε οι γνώμες δίστανται εδώ. Εσείς τι πιστεύετε? Πάρτε να μας πείτε τη γνώμη σας. Εύη, η δικαιολογία ότι το τηλέφωνο είναι εκεί που κοιμούνται οι άλλοι δεν ισχύει εδώ. Και άντε, εσύ έχεις δικαιολογία. Εσύ, ακριβούλα μου, τι δικαιολογία ακριβώς έχεις? Χριστινάκη, εσύ... Δεν ακούω, δεν ακούω, δεν δέχομαι καμιά δικαιολογία. Πέλα, μας ακούς. Τώρα μας ακούς καθαρά, σε βλέπω με τα μηνυματάκια σου. Πού είναι το θάρρος σου? Βγείτε λίγο ζωντανά στον αέρα να ακούσουν και οι ακροατές τη φωνούλα σας. Λοιπόν, το τηλέφωνο μας είναι 697-29-60606. Είναι WhatsApp. Υπάρχει και η σελίδα μας Μουσική Εκδρομή στο Facebook. Και να μην φύγουμε από το κλίμα όμως, Καράς. Να πω την αλήθεια, όλη νύχτα περίμενα για να ακούσω αυτό το κομμάτι που νομίζω ταιριάζει για αυτή την ώρα. Τι λες και εσύ, Άννα? Ναι, ταιριάζει απόλυτα και ο έρωτας είναι η ουσία της ζωής, θα έλεγα. Λοιπόν, θα βγάλουμε και ακροατή στον αέρα τώρα. Δεν ξέρω ποιος είναι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να βάλουμε ανοιχτή ακρόαση. Παρακαλώ. Έφη. Παρακαλώ. Ακούω. Παρακαλώ. Μάλλον έχει πρόβλημα η γραμμή. Κατάλαβες εσύ, Ανούλα μου, μήπως είναι η κοινή μας φιλή? Πάντως σωστά πήρε, Έφη, άκουσα. Ας ξαναπάρει η φίλη ακροάτρια, δεν την καταλάβαμε, ζητάμε συγγνώμη, εδώ έχουμε και τα ακουστικά στα αυτιά. Ας μην φύγουμε από το κλίμα, πάμε να ακούσουμε τον Καρά που τον περίμενα όλη νύχτα. Όλα τα είδη τραγουδιών είναι όμορφα, ανάλογα με τη στιγμή και νομίζω ταιριάζει τώρα. Έφη, δικό σου.
Και εγώ στα αφιερώνω, Ανούλα μου. Μου έκανες τη νύχτα πιο όμορφη. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε ακόμα, ευχαριστώ πολύ που ξενυχτάτε παρέα μας. Όταν περνάς καλά, τι γρήγορα περνάει η ώρα, Άννα μου. Ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Τίποτα δεν καταλάβαμε, πότε πέρασε η ώρα. Θα ακούσουμε 2-3 κομμάτια ακόμη και θα τελειώσει η εκπομπή για σήμερα. Αν όμως περάσατε καλά, μπορείτε να μας ξανακούσετε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Είναι η εκπομπή για ξενύκτιδες, είναι η εκπομπή για μοναχικά άτομα. Είναι εκπομπή για κάποιους που θέλουν να χαλαρώσουν πριν πάει για ύπνο. Έχουμε ακροατή στον αέρα, μισό λεπτό. Να τον βγάλουμε στον αέρα. Παρακαλώ. Έφημο. Παρακαλώ. Έφημο, ακούς. Σε ακούω. Με ακούς. Ναι, σε ακούω. Ωραία, καλησπέρα, καλημέρα, τι καλησπέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβή μου εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου. Καλά είμαι, σε απολαμβάνω. Να είσαι καλά, αλλά και εγώ σου έκανα πολλές αφιερώσεις, ε. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις Πάολα ήταν όλες δικές σου. Το ξέρω και σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ που ξενυχτάς μαζί μας εδώ. Με την Άννα είμαστε. Ευχαριστούμε, ακριβή. Το ξέρω, φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Μου φτιάξατε τη βραδιά, κορίτσια. Σου άρεσε το πρόγραμμά μας, σου άρεσαν πάρα οι επιλογές. Εντάξει, πολύ. Είχαμε τα πάνω, τα κάτω. Ναι. Και η ζωή από έτσι πάνω. Δεν είναι, ακριβή μου. Έτσι ακριβώς. Μια πάνω, πάνω μια... Είσαι σταθερή ακροάτρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και που πήρες τηλέφωνο και μας μιλάς ζωντανά. Καλά, από μηνύματα δεν το συζητώ. Δεν προλαβαίνω να σας διαβάζω. Εννοείται, αφού σας αγαπάμε, ρε. Το ξέρω, κορίτσι μου, και εγώ σας αγαπώ πολύ και ευχαριστώ που στηρίζετε το εγχείρημά μου εδώ, την εκπομπή μου. Τι να πω, ό,τι και να πω, σας λατρεύω, σας λατρεύω. Λοιπόν, άντε, κάνε καλό κλείσιμο. Φιλάκια, ακριβή μου. Αυτή ήταν η ακριβή, το κοριτσάκι μας. Ένας άνθρωπος με πολύ θετική ενέργεια, καλοπροαίρετος. Της εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή της, γιατί τα αξίζει. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Και την αγαπάμε όλοι, νομίζω. Ναι, ναι. Αν και όλοι αγαπιόμαστε εκεί βασικά μέσα. Αυτό. Και το βασικότερο είναι ότι όλοι ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Δεν είναι μόνο ότι μας ανοίγεται μια αγκαλιά, την ανοίγουμε και τη δικιά μας αγκαλιά. Ναι, ζούμε μια μαγεία. Ναι. Και το σπουδαιότερο είναι ότι όσα νέα μέλη έρχονται, τους πιάνει αυτή η ενέργεια και εγκληματίζονται, ναι, μαζί μας, ναι, και γίνονται, ναι, και αυτοί μαζί μας μια πολύ ωραία, ναι, παρέα. Εντάξει, κάποιους μπορεί να αγαπάμε περισσότερο, λιγότερο, να συμπαθούν περισσότερο. Σημασία έχει όμως ότι είμαστε ενωμένες σαν μία γροθιά. Πραγματικά. Είναι υπέροχο αυτό που ζούμε στην πραγματική σου. Στην πραγματική, τώρα στην όχι, δεν. Έχεις φίλους πολλών ετών, Άννα μου, ναι, είσαι. Έχω, έχω. Από το σχολείο. Από το σχολείο. Είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος, ναι, και εγώ έχω πολύ δυνατές φιλίες που κρατάνε και 20 και 25 χρόνια. Και το ωραίο με αυτές τις φιλίες είναι ότι μπορεί η ζωή να τα φέρει έτσι και να μην βρεθείτε για κάποια χρόνια. Ναι. Και όταν ξαναβρεθείτε είναι σαν να μην χωρίσατε ποτέ. Πραγματικά αυτό είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είναι σπουδαίο. Και έχω και έναν φίλο που από το δημοτικό και είχαμε χαθεί χρόνια. Ξαναβρεθήκαμε, είχαμε χαθεί 20 χρόνια, ξαναβρεθήκαμε και αυτό που λες όταν βρεθήκαμε... Ναι, είναι σαν να μην χωρίσατε ποτέ. Ναι, ήμασταν 9-10 χρονών όταν χαθήκαμε, να φανταστείς. Τα παιδικά μας χρόνια τα περάσαμε μαζί και μετά όταν βρεθήκαμε πλέον μεγάλοι, ήτανε πραγματικά σαν να... Να συνέχισε η φιλία μας. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, ναι. Οι μεγάλες φιλίες αυτό είναι. Και εντάξει, δεν ξέρω, κάνεις θυσίες βέβαια για τις φιλίες, αλλά
κάνεις για να κρατηθεί, τουλάχιστον εγώ, από τη δικιά μου εμπειρία, για να κρατηθούν οι μεγάλες φιλίες που έχω, που είναι 2-3, δεν είναι περίπου. Καλά, εντάξει. Ναι, οι βαθιές φιλίες. Οι βαθιές φιλίες, σαφώς. Για να κρατηθούν, όπως λέω κι εγώ, πέρασαν από 40 κύματα. Ναι, σαφώς. Αλλά τελικά είναι οι άνθρωποι που τους ξέρεις από μικρός και δεν θες να τους χάσεις. Τους νιώθεις σαν οικογένειά σου. Τα φιλαράκια, ναι, είναι θησαυρός, τι λες, ναι. Δηλαδή, εγώ ήδη σήμερα που ήρθες ένιωσα τόσο όμορφα, κορίτσια εκεί, να έρθετε κι εσείς στο στούντιο. Ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία με την Άννα. Θα ξανάρθει η Άννα εδώ, το στούντιο γέμισε, ναι, με, ναι, θετική ενέργεια. Είναι τελείως διαφορετικά όταν έχεις ένα φιλαράκι δίπλα. Σίγουρα. Θα βάλουμε και αυτό το κομμάτι, πού να βρω ένα φιλαράκι τώρα, πραγματικά, που το θυμήθηκα. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια και μετά λογικά θα κλείσουμε. Τι να πω, ήταν μια πολύ όμορφη νύχτα σήμερα μαζί σας, μαζί με την Άννα. Ελπίζω να σας το περάσαμε αυτό. Πόσο ευτυχισμένη με κάνετε, παρεάκι μου, πόσο ευτυχισμένη με κάνετε, ακριβούλα. Εύη, είσαι ακόμα ξύπνιες, Μαρία, φύ. Ξέρεις ποια Μαρία είσαι εσύ, η Μαρία Ζήτα που είναι. Εύη μου, να βλέπα τώρα το χαμόγελό σου, εκείνο το ωραίο γέλιο. Μαράκι μου, να σε έβλεπα να παίζεις εκεί. Πραγματικά. Να κάνεις ότι κρυώνεις, που είσαι να φοβερή τις προάλλες στο θέατρο. Ακριβούλα μου, ό,τι και να πω για σένα, κορίτσι μου. Τι να πω, κορίτσια, με κατασυγκινείτε. Ξενυχτάτε μαζί μας εδώ. Τι πιο όμορφο, οι φίλοι να σε στηρίζουν, να είναι κοντά σου, Άννα μου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πώς ένιωσες σήμερα έτσι που ήρθες στην εκπομπή? Ένιωσα πάρα πολύ ωραία και αυτό που ένιωσε εσύ το ένιωσα και εγώ. Ένιωσα χαλαρά, ήρεμα. Σου άρεσαν οι επιλογές? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τραγούδια. Οπότε να υποθέσω ότι θα μας ξανάρθεις. Σίγουρα, αυτό. Να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιους δεν έκανα τις αφιερώσεις, δεν πρόλαβα να δω τα μηνυματάκια σας. Θα τα δω όμως όλα με την ησυχία μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε ακόμα μαζί μου και για όσους ακούγανε στην αρχή της εκπομπής. Η εκπομπή βγαίνει και στο YouTube μετά από 2-3 μέρες. Μπορείτε να ακούσετε τις αφιερώσεις σας. Βλέπω εκεί φατσούλες, Άννα, χαμός γίνεται, μας στέλνουνε. Για το φίλο μου τον Γιώργο, δεν ξέρω αν ακούει σήμερα. Φυσικά τον πρόδρομο που αν εξακολουθεί να μας ακούει. Ο Θωμάς δεν ξέρω τελικά αν βρήκε το link, πιστεύω να το βρήκε έστω και το τελευταίο μισάωρο να άκουγε. Υπάρχουν πολλοί φίλοι μου και καλοί που δεν τους είδα να εμφανίζονται πουθενά. Μιλάω για την Ανέτα, τη Φωτεινή, τον Φίλιππο, τον Γιάννη από την ομάδα μας. Γεια! Ελάτε. Νομίζω ότι... Ναι, πρέπει αξίζει, να τους βάλουμε αξίζει και αυτούς εδώ στο κλαμπ της, ναι, μουσικής, ναι, εκδρομής. Mm-hmm. Άλλη μια εκδρομή φτάνει στο τέλος της, αλλά θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω στον εαυτό μου, να κάνω και μια αφιέρωση στον εαυτό, ναι, μου. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά και σε εσάς. Άλλα δύο κομματάκια και θα τελειώσουμε την εκπομπή. Θα ήθελες να πεις κάτι, Άννα μου? Θα ήθελα να πω να έχουν όλοι ένα καλό μήνα, ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία και ότι θα ξανάρθω. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε και... αυτά θα τα πούμε στην αποφώνηση. Σας ακούσουμε το κομμάτι. Okay. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε ακόμα εδώ μαζί μας ζωντανά. Αν κάποιος θέλει για τελευταίες αφιερώσεις, 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606.
Και κάπου εδώ άλλη μία μουσική εκδρομή έφτασε στο τέλος της. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμη που θα είναι και το τελευταίο της σημερινής εκπομπής. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου στην εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Αν καταφέραμε και σας μεταφέραμε λίγη από την θετική μας ενέργεια εδώ και το καλό μας κέφι, τότε η εκπομπή μας έχει πετύχει το στόχο της. Χάρη στην Άννα, σήμερα η εκπομπή ήταν ξεχωριστή. Περάσαμε πανέμορφα εδώ, χορέψαμε, ακόμα, ακόμα και πριν χορεύαμε ζεμπεκές. Ναι. Ακριβή μου γράφεις να θες να χορέψεις ζεμπεκιά και να μην είναι κανείς να σου χτυπάει παλαμάκια. Και εμείς γιατί είμαστε εδώ, ακριβή μου? Εγώ σου χτυπούσα νοερά παλαμάκια. Εμείς είμαστε εδώ για να περνάτε καλά. Πρώτα όμως πρέπει να περνάμε εμείς καλά. Και αυτό έγινε εδώ σήμερα, όπως και κάθε φορά. Αλλά σήμερα ήταν ξεχωριστή η νύχτα για μένα, Άννα. Θέλω να σε ξαναδώ εδώ στην εκπομπή. Με βοήθησες πολύ με την άβρα σου, με την ενέργειά σου. Χριστινάκη, χάρηκα πολύ που έμεινες αργά στην παρέα μας. Ξέρεις πόση αδυναμία σου έχουμε όλες. Εύη μου, μουτράκι μου όμορφο, ακριβούλα μου γλυκιά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μέχρι τέτοια ώρα. Γρήγορα για ύπνο τώρα, να ακούσετε το τελευταίο κομμάτι και ύπνο. Δεν ξέρω ποια άλλη ξενυχτάνε ακόμη μαζί μας. Νίκο, Άννα, αν κάποιους ξέχασα να με συγχωρέσετε. Θα δω όλα τα μηνύματά σας με προσοχή. Ανούλα μου, σε ευχαριστώ που έκανες την βραδιά μου πολύ όμορφη. Να είστε καλά, Έφη. Και η δικιά μου βραδιά ήταν απίστευτα ωραία. Δηλαδή, μπορείς να ξανάρθεις όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Να κάνουμε και κουβεντούλα στον αέρα. Ναι. Σήμερα έτσι ήταν λίγο αναγνωριστική η εκπομπή. Ναι, αλλά... Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Με βοήθησες πολύ και στη διάθεση και στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τους ακροατές όλους. Τελευταίο κομμάτι. Αν θέλετε να ξαναπάτε εκδρομή τη Δευτέρα 12 μετά τα μεσάνυχτα με 2, θα είμαστε πάλι κοντά σας. Καλό ξημέρωμα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Καλό ξημέρωμα.